μας έχει συσταθεί 1η του Γενάρη του 2008, πριν 10 χρόνια περίπου. Δραστηριοποιείται στο λογιστικό και ελεκτικό τομέα. Ασχολούμαστε με φορολογικά θέματα, συστάσεις εταιριών. Τη Λεμεσόν είναι τα κεντρικά γραφεία, πάντοτε ήταν τα γραφεία από την αρχή. Έχουμε γραφεία σε άλλες πόλεις. Είναι πόλη που λατρεύουμε, που αγαπούμε. Είναι εδώ, περισσότεροι πελάτες είναι στη Λεμεσόν, είτε ξένοι είτε Κύπροι, είναι η Λεμεσόν. Έχουμε πελάτες και από άλλες πόλεις. Το 2017 ήταν πιο καλή χρονιά από τις προηγούμενες χρονιές, δηλαδή μετά το 2013 το μεγάλο σοκ που περάσαμε όλοι στην Κύπρο. Ξεκίνησε να υπάρχει μια ανωδική πορεία, δηλαδή επανέναρξη εγγραφής εταιριών, ξαναεπαναφέρουν τις εταιρείες τους που ήταν έτσι κοιμισμένες για 2-3 χρόνια λόγω της κρίσης. Βλέπω στους πελάτες την αύξηση των εργασιών τους το 2017, δηλαδή υπάρχει και μια πιο καλή ψυχολογία στους πελάτες το 2017, ενώ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολλά δύσκολα χρόνια. Έβλεπε στους πελάτες στρεσαρισμένους, υπήρχαν δυσκολίες. Το 2017 φαίνεται να ξεκινήσαμε την ανωδική πορεία, και θεωρώ ότι το 2018 θα είναι πιο καλή χρονιά από το 2017. Να υπάρξει πιο καλή πορεία σε σχέση με το 2017 πίσω. Εμείς συνεχίζουμε κανονικά, διότι οι πελάτες μας κάνουν συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή ΦΠΑ, φορολογικά τους. Έχω κάποια πλάνα, κάποιες συνεργασίες που θα ανοιχτούμε σε κάποιες άλλες χώρες για να φέρουμε επενδυτές στην Κύπρο, που φαίνεται πρόσφερον έδαφος φέτος. Μόλις υπάρχει κάτι, θα σας πω. Τομέας αντιμετωπίζει τα ίδια και παρόμοια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας. Βασικά, βάλουμε πάρα πολλές διαδικασίες στο να αποδεχόμαστε κάποιους πελάτες από άλλες χώρες. Δηλαδή, τα λεγόμενα EML procedures, anti-money laundering procedures. Κάθε τρεις και λίγο κάνουν τα update, ζητούν περισσότερα πράγματα. Πράγματα τα οποία ποθούν τους ξένους επενδυτές να έρθουν στην Κύπρο να κάνουν εταιρεία, να χρησιμοποιούν τις τράπεζες μας. Η δυσκολία είναι στο ανοίγμα τραπεζικών λογαριασμών για τους πελάτες. Κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς των πελατών. Δυσκολεύονται στο να κάνουν τις συναλλαγές τους πλέον οι πελάτες. Οπότε θεωρώ ότι πλέον δεν είμαστε ο ιδανικός προορισμός για επιχειρηματίες από το εξωτερικό. Υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Κάτι που ζητούμε προσωπικά δεδομένα των πελατών, οι πελάτες δεν θέλουν να μας τα δώσουν. Οπότε τους αποθαρρύνουμε για να έρθουν εδώ. Αυτό είναι η πιο μεγάλη δυσκολία, το στρες που έχουμε, ζούμε καθημερινά, διότι αν δεν ακολουθήσουμε τις διαδικασίες, έχουμε επιπτώσεις από το σύνδεσμο μας. Οπότε έχουμε δυσκολίες στις διαδικασίες πλέον. Οι ωραίες εποχές περάσαν. Με το ΕΒΕΛ είμαι μέλος εδώ και πολλά χρόνια. Συστήνω και άλλα μέλη για να γραφτούν στο ΕΒΕΛ, γιατί θεωρώ ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Σχεδόν καθημερινά παίρνουμε ενημέρωση για τις νέες νομοθεσίες, για τα τεκτενόμενα, για οτιδήποτε γίνεται. Καθημερινά παίρνουμε ενημέρωση. Θεωρώ όμως ότι πρέπει όλες οι επιχειρήσεις να είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΒΕΛ, γιατί είναι ένα network. Σιγά σιγά το θα υποφελέσει τις εταιρείες, ώστε να γνωρίζει ο ένας τον άλλον, να μπορούν να γίνονται συνεργασίες και τοπικά. Και κατ' επέκταση ο καθένας με τις δικές του επαφές να μπορεί να βοηθήσει ο ένας τον άλλον να αναπτυχθεί.